Εξαιρετική μακαρονάδα. Ό,τι και να σας πω, πρώτα δοκιμάσετε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα με μια πάρα πολύ ωραία, εύκολη συνταγή για να φτιάξετε τις μπριζόλες σας, αλλιώς κοτολέτες όπως τις λέμε εμείς. Η συνταγή δεν είναι δική μου, είναι του πολύ καλού μου φίλου σκηνοθέτη και πολύ καλού μου συνεργάτη Στέλιου, ο οποίος είναι μεγάλος φαν αυτής της διπλής γκριλιέρας και φτιάχνει πολύ συχνά υπέροχες κοτολέτες, όπως μας λέει. Σήμερα φτιάχνουμε τη δική του συνταγή. Οπότε, πώς μπορούμε να έχουμε τις πιο τέλειες ζουμερές και πολύ γευστικές κοτολέτες σε 15 λεπτά. Λοιπόν, πάμε πρώτα να βάλουμε αλάτι και πιπέρι στις μπριζόλες μας. Και τώρα για το μυστικό υλικό που όπως μας λέει ο Στέλιος είναι το barbecue sauce με μέλι. Πάμε να λείψουμε τις μπριζόλες μας έτσι με μπόλικο. Αλείφουμε καλά και από τις δύο πλευρές. Αν σας αρέσουν τα πικάντικα φαγητά, λίες νυφάδες από ξηραμένης κόκκινης πιπεριάς ή αλλιώς μπούκοβο πάνω από τις μπριζόλες για να δώσουν αυτήν την ωραία spicy chili γεύση στις μπριζόλες μας. Οπότε, τι θέλω να κάνω τώρα είναι να τις μεταφέρω σε ένα πιάτο. Και σκεπάζουμε με μευράνι για να βάλουμε στο ψυγείο, αν έχουμε περιθώριο χρόνου, 2 με 3 ώρες έτσι για να τραβήσουν καλά τα μπαχαρικά και το σος που έχουμε βάλει επάνω. Λοιπόν, οι μπριζόλες μας έτοιμες, έχουν μαριναριστεί και είναι έτοιμες τώρα να μπουν στο διπλό τηγάνι. Λοιπόν, το έχω ζεστάνει λίγο, οπότε πάμε να το ανοίξουμε. Θα βάλω ελάχιστο λάδι. Και τοποθετούμε μέσα τις μπριζόλες μας. Λοιπόν, πάμε τώρα, κλείνουμε την διπλή γκριλιέρα μας. Δέστε, υπάρχει μαγνήτης, οπότε κρατιέται έτσι κλειστόν, εντελώς αεροστεγός, γιατί υπάρχει και ένα σαν σιλικονάτων λάστιχων έτσι εδώ, που μας κρατά όλη τη θερμότητα από μέσα, γι' αυτό είναι και τόσο γρήγορη η διαδικασία και δεν χρειαζόμαστε πάρα πολύ χρόνο. Θυμάστε, άλλη φορά είχα ψήσει ολόκληρο κοτόπουλο μέσα. Είναι αυτό που το βοηθά, γιατί παγιδεύει όλη τη θερμότητα. Η θερμότητα μας ψήνει το φαγητό μας πάρα πολύ γρήγορα, διατηρώντας το πολύ ζουμερό και μαλακό. Η φωτιά μας στο αρχικό μέρος του ψησίματος είναι μέτρια, δηλαδή εδώ το έχω στο 7, αν το πιο ψηλό μου το 16 το έχω στο 7 και πάμε να προγραμματίσουμε 5 λεπτά. Θα ψήσουμε 5 λεπτά από τη μια πλευρά, μετά θα γυρίσουμε και 5 από την άλλη. Ο χρόνος μας, τα 5 λεπτά έχουν περάσει, οπότε πάμε τώρα να γυρίσουμε το τηγάνι μας από την αντίθετη πλευρά για να ψήσουμε ακόμα 5 λεπτά. Η φωτιά μας πάλι στο μέτριο και προγραμματίζουμε ακόμα 5 λεπτά. Λοιπόν, ο χρόνος μας έχει περάσει, οπότε πάμε να ελέγξουμε τι έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, να σας πω ότι αν θέλετε πιο καλοψημένες τις μπριζόλες σας, μπορείτε να τις ψήσετε για ακόμα 1 με 2 λεπτά με το τηγάνι ανοιχτό, γυρίζοντας μια φορά. Αλλά εμάς αυτές έχουν ψηθεί τέλεια, οπότε πάμε να σερβίρουμε.
Λοιπόν, οι μπριζόλες του Στέλιου μας είναι έτοιμες. Απλά να τις δοκιμάσουμε. Τις έχω σερβίρει μαζί με λίγο ριζάκι. Το μόνο που χρειάζονται είναι έτσι λίγο θυμάρι, λίγο λεμονάκι. Και οι υπέροχες μπριζόλες μας στη διπλή γκριγιέρα είναι έτοιμες να τις απολαύσουμε. Έτοιμες σε 15 λεπτά.